Καλησπέρα λοιπόν. Τι θα μας πείτε σήμερα? Το όνομά μου είναι Γκολφινόπουλος Κωνσταντίνος. Καταγωγή από πατρίδα φυσικά. Από ένα μικρό χωριό ανατολικά της Πάτρας. Ονομάζομαι Βούντινη Σιρέζα, το αρχαίο όνομα. Εκεί φυσικά είδα το φως. Το ήλιο που λένε τότε. Ήταν η εποχή όταν τα δέντρα ήσαν μαραμένα από τις αγχώνες και από τις καταστροφές του πολέμου. Και οι γονείς μας φυσικά προσπαθούσαν να ανανεώσουν τους νεκρούς που πήρε ο πόλεμος και η κατοχή. Πότε ακριβώς δηλαδή γεννηθήκατε? Ήταν στο τέλος του 1946. Η οικογένειά σας, η πατρική οικογένεια, από πού ήταν, από πού κατάγεται? Η πατρική οικογένεια είναι εκεί του χωριού, αλλά είναι κάπου 230 χρόνια πριν που είχε έρθει κάποιος από την Κότρονα της Μάνης, στο πίσω μέρος του Παναχαϊκού. Εκεί ήταν ένας προύχοντας, είχε δύο κοπέλες και παντρεύτηκε τη μία. Αυτός ο Κωνσταντίνος Γκολφίνος. Και μετά την Επανάσταση φυσικά ήρθε προς την πρόσωψη του Παναχαϊκού. Αυτό λέει ήταν κάτι οπλαρχηγός του Ζαΐμ, είχε 32 παλικάρια. Είχε πολεμήσει και με τον Κολοκοτρώνη στα Μερμενάτια. Αυτές οι ιστορίες που ήρθαν σε εμάς, διαζώσεις που λέμε. Από ένα θείο μου τα είχα ακούσει αυτά, που ήταν δισέγγονος αυτού του Γενάρη, του χωριού μας. Το χωριό φυσικά μετά ακολούθησε και έγιναν οικογένειες, όπου τα παιδιά, τα από τέσσερα παιδιά που είχε, κρατήσαν όλοι οι Γκολφινόπουλος, γίνανε Αντωνόπουλος από τον Αντώνη, Νικολόπουλος, Παναγόπουλος, Βασιλόπουλος από τον Βασίλη, και ούτω καθεξής. Και πήγαν οι γενιές μέχρι την πέμπτη γενιά που είμαστε εμείς, το χωριό. Ακολουθήσαμε το τροφικό βίο πάνω στο βουνό και φυσικά στα κτήματα, φτωχά κτήματα. Εκεί βρέθηκα κι εγώ με τα αδέρφια μου, με μια οικογένεια πολύτεκνη με 7 παιδιά. Γιατί τότε χρειαζόσαστε τα παιδιά γιατί είχαμε τις δουλειές, οι γονείς μας, πανερίκο. Ήταν και οι δουλειές ήσαντε πολύ δύσκολες. Ευχάριστες ημέρες ήσαντε στο καλοκαιριζές μέρες που ζούσαμε φυσικά με τα κοπάτια στο Παναχαϊκό. Με το άρμογμα των προβάτων, αυτά, διδοπρόβατα. Έτυχε κάποτε να έχω και τα γίδια, 200, ένα κοπάτι γίδια 200 και άλλα τόσα πρόβατα. Ήταν ο αδερφός στρατιώτης και περιβόλια στο βουνό. Το καλοκαίρι ήταν κάτι θαυμαστικό, πηγαίναμε και ακολουθούσαμε το κοπάτι στις τελευταίες κορφές του βουνού. Και εκεί κοιτούσαμε και τα αστέρια το βράδυ. Υπολογίζαμε την ώρα με την μπούλια, τον αυγερινό κτλ. Το πιο ευχάριστο ήταν το γλυκοχάρμα. Έβγαινε ο ήλιος από απέναντι από το βουνό, από τον Παρνασόκα. Έτσι ήταν η ζωή μέχρι... Η μητρική σας οικογένεια, δηλαδή η οικογένεια της μητέρας σας. Η οικογένεια της μητέρας είναι κάπου από ένα χωριό της Τριτέας που λέμε, από του Ερήμανθου τα μέρη. Και πώς γνωριστήκανε? Γνωριστήκανε φυσικά τότε με συνοικέσιο. Γιατί ο πατέρας μου τον είχε πάει, τον πρόλαβε ο πόλεμος και πήγε στην Αλβανία. Και μετά τον γύρισε, προσπάθησε, ήταν κάπου 35 χρόνια θα ήταν. Και γνώρισε τη μητέρα μου. Πήρε και πρίκα κάποιο δυο δισάκια
λεφτά από εκείνα εκεί που είσαι, τα κατοχικά που λένε. Μετά λέει αργότερα τα έδωσε και πήρε ένα μπρίκι για καφέ. Και άλλες ιστορίες. Εκείνο εκεί που με έχει μείνει από τους γονείς μου, ειδικά από το σχολημένο το τέρα μας, που παρόλα την κούραση, το χειμώνα στο παραγόνι, μαζευόμαστε γύρω. Άρχιζε και έλεγε, είτε τραγουδούσε κανένα τραγούδι σπινά σπινά, όπως τα έλεγε με μια ωραία φωνή γλυκιά, και εξιστορούσε και ιστορίες από το μέτωπο. Είτε από την κατοχή εκεί, από το πέρασμα των Ιταλών, των Γερμανών κτλ. Μάμα μας έλεγε γιατί είχε βρεθεί στο... σε ποιο βουνό ήταν, είπαμε στο... ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Εκεί που έκανε την αρενή επίθεση ο Μουσολίνι. Σε εκείνες τις περιοχές ήταν. Τελικά μεγαλώσαμε ακολουθώντας αυτή τη ζωή. Ως παιδί, θυμάστε να παίζατε τίποτα παιχνίδια? Παιχνίδια φυσικά παίζαμε, αυτά τα αθλητικά που είχατε τα παλιά, ρίχναμε το λιδάρι ή παίζαμε την τζοκαρία, ένα είδος που παίζουμε τώρα το πόλεϊν. Βάζαμε παράδειγμα μια πέτρα μεγάλη, πάνω βάζαμε μια μικρή πέτρα και από μακριά καθένας πέταγε την πέτρα για να γκρεμίσουμε αυτό κάτω. Μία άλλη ήταν η γουρουνίτσα. Αυτό ήταν ένα hockey play. Παίζανε με τα ραβδιά που είχαμε. Κρατούσε ένα στη μάνα μέσα σε μια γούπα και οι άλλοι προσπαθούσαμε να ρίξουμε μέσα ένα κομμάτι ξύλο κάτω, μακριά. Αυτός το πετούσε και όταν έχανε ακολούθησε άλλος. Και άλλα πολλά τρεξίματα στο βουνό εκεί που το πλεμόνι ήταν καθαρό, γιατί είμαστε στα 2000 μέτρα, 1925 μέτρα υψόμετρα. Και η ουσία είναι ότι το Παναχαϊκό είναι ένα βουνό. Η φωσιογενία πάνω έχει ομορφιές, λέμε. Έχει ωραίες. Αυτό δεν το έχει παρατηρήσει κανείς. Εγώ το είχα παρατηρήσει. Γιατί και απέναντι από εκεί, από τις καλύβες που μένα σε μια μεριά, ήταν το ηφαίστειο, φαίνονταν φρέσκο με τις κίτρινες πέτρες. Πηγαίναμε, θυμάμαι, και ψάχναμε μέσα και φοβόμαστε μήπως κάνει και καθένα έκρηξη. Σχολείο πήγατε? Σχολείο είχα σταματήσει μετά την έκτη τάξη φυσικά, γιατί είχαμε τις δουλειές στο... Σχολείο είχε στο χωριό ή πήγατε? Στο χωριό, ναι, φύγαμε βέβαια. Είχε στο χωριό? Είχε στο χωριό και είμαστε 96 παιδιά με ένα δάσκαλο εκείνη την εποχή. Γιατί όλες οι οικογένειες ήσαν πολύτεκνες, όλες σχεδόν, από 6-8 παιδιά και τα λοιπά, φυσικά δεν πηγαίναν όλες στο σχολείο. Και... αλλά υπήρχε και έλλειμμα για βιβλία, για μολύβια, όταν τα τελειώνανε, οι γονείς μας να μην είναι εκεί, ποιος να τα πάρει. Παρ' όλα αυτά όμως προσπαθήσαμε. Κορίτσια είχατε στο σχολείο? Είχε. Το χωριό ήταν φυσικά ανάμεικτο με οικογένειες, με κοπέλες, με γόρια, με γέρους, με γέροντες. Ήταν μια παράδοση, γιατί παλαιότερα που λέγε ένας γέρος, μια παλαιότερη γενιά, ένας γέροντας φυσικά θα ήταν η δεύτερη γενιά από τους προγόνους μας,
Είχε ένα ρητό και έλεγε να μην και στις χωριανές, τις νέες νύφες που ερχόσατε, να κάνετε παιδιά, λέει, τώρα που διώξαμε τους Τούρκους, να αποκτήσουμε, να πληθύνουμε τον πληθυσμό της πατρίδας μας. Και αυτό είχε μείνει μέχρι τώρα τελευταία και ακόμα τώρα τελευταία. Είναι πολύτεκνες οικογένειες στο χωριό. Ωραία. Με το που σταματάτε λοιπόν να πηγαίνετε στο σχολείο, μετά δουλεύετε από ό,τι κατάλαβα εκεί με τα πρόβατα. Μέχρι πότε, μέχρι πού, μέχρι πότε. Πρόβατα και ερήφια που έλεγε. Ναι. Θυμάμαι τα ερήφια τα έλεγε η μάνα μου, παρόλα ήταν αγράμματη, αναφάνητη. Είχε πάει μια φορά, λέει, στο σχολείο, τη γιορτή του Ευαγγελισμού, όταν ήταν φυσικά στο χωριό της. Και ό,τι πείματα είχε ακούσει, μας τα έλεγε στο εκεί όταν γκαλίβα στο βουνό πάνω κάμα. Καθόμαστε και έγνεθε τη ρόκα παλιά, μας έλεγε τα πείματα που είχε ακούσει. Γιατί είχε περάσει και μια αντίστοιχη ζωή, ήταν ορφανή από μάνα και από πατέρα. Πέθανε ο πατέρας της με 4 παιδιά και η μάνα της δεν το άντεξε. Σε 40 μέρες πέθανε και αυτή. Μετά το ανάλαβε κάποιος θείος της, είχε γι' αυτός κάνα 5 παιδιά και ήταν αυστηρός, είχε περάσει δύσκολα χρόνια. Πάμε τώρα, και είμαστε κοντά στην εφηβεία. Ακολούθησαμε το βουνό απάνω, ειδικά εκεί στο χωριό απάνω έχει το δάσος. Τότε επιτρεπόταν και βόσκαμε να είναι τα γίδια, τώρα απαγορεύεται τελείως. Έχει γίνει ένα μεγάλο δάσος, όπως βλέπω, και έχει γεμίσει μέσα αγριόχειρους. Πολλά αγριογούρουνε στην πατρίδα, να κατεβαίνουμε κάτω στο χωριό. Πράγματα τα οποία δεν είχαμε εμείς τότε. Από το χωριό σας πότε φεύγετε για πρώτη φορά? Από το χωριό φυσικά έφυγα όταν πήγα να παρουσιαστώ στο στρατό, στη Θήβα, στο πυροβολικό. Έτος? Το 1968. Ναι, το 67. Το 1967, τον Ιούλιο. Από το στρατό έχουμε να πούμε τίποτα κανένα ενδιαφέρον ή δεν χρειάζεται? Στρατό, ωραία τα περάσαμε, ήταν και δύσκολες εποχές. Μείναμε στον ουλαμό στη Θήβα για τοξοματική, μια πυροβολαρχία. Αλλά έτυχε τότε τα γεγονότα του Κοφίνου, ναι. Και φύγαμε για τις μονάδες. Οι άλλοι είχαν φύγει, αλλά εκείνη τη βραδιά θυμάμαι το τρένο ήταν γεμάτο. Φύγαμε και μείναμε στην Ξάνθη. Εκεί υπηρέτησα κάπου 20 μήνες, 22, μέχρι που απολύθηκα τον Ιούλιο του 1969. Υπηρέτησα στο πυροβολικό, στο αρχηγό στοιχείο 105 πυροβολιστών. Ήθελα και πάνω να ξαναπάω, να προσπαθήσω κάποιο καλοκαίρι. Ήταν, θυμάμαι τότε, η εποχή που είδα τα γεγονότα του Κορφίνου και είχε έρθει και μια... Φυσικά εμείς δεν ξέραμε τίποτα μέσα να είναι στο στρατόπεδο. Που ήταν να κηρυχτεί ο πόλεμος με την Τουρκία. Που τους πίεζε και διώξανε τη μεραρχία από την Κύπρο. Να τα έρθανε σε εμάς, θυμάμαι, μερικοί από στρατιώτες από εκεί πέρα. Ήταν ωραία εκεί, κάναμε τις βολές. Πολλές φορές πηγαίναμε στη Δράμα και κάναμε βολές πυροβολικού μαζί με την 132 μοίρα πυροβολικού. Μεγαλύτερα πυροβόλα. Έτσι πέρασε ο καιρός. Μετά όταν απολύθηκα, έκανα μια σκέψη να μην μείνω περισσότερο σε αυτή τη ζωή που είχε κρατήσει φυσικά 200 χρόνια.
και ήταν και περίπτωση ότι και τα περιουσιακά κοβόσατε σε κάθε οικογένεια, κοβόσατε και είμαστε και πιο μικρά. Πού να ζήσει η οικογένεια τώρα με μερικά φοραφάκια. Και έτσι πήρα πήρε σκέψη και φύγε από τον Καναδά. Ήταν το μάμμια, δύο αδερφές μου είχαν πάει στον Καναδά και έφυγα κι εγώ. Εκεί έμεινα τώρα, πήγαμε για 50 χρόνια, για 5 χρόνια συγγνώμη. Αφού φωνιάστηκα με τη γυναίκα μου. Με τη γυναίκα σας αγωνιαστήκατε πριν φύγετε? Ναι, αγωνιαστήκαμε και έφυγα εγώ μετά με την προϋπόθεση να έρθει με πρόσκληση. Ήταν ευκαιρίες τότε, ο Καναδάς έδινε χαρτιά να με. Και ήρθε μετά σε ένα μήνα και παντρευτήκαμε. Έδινε τότε γιατί ήταν η δικτατορία στην Ελλάδα. Και παντρευτήκαμε στο Μόντρια το 1970. Μετά άρχισε η οικογένεια. Η σύζυγός σας από πού κατάγεται, από πού είναι? Η σύζυγός είναι από το ίδιο χωριό. Είμαστε από την ίδια ρίζα, αλλά είμαστε τέταρτη γενιά. Γκολφινόπουλος είμαι και εγώ, Γκολφινόπουλος είναι και η σύζυγος. Και αρχίσαμε στο Λουκί του Μόντρεαλ. Έτυχε εκεί σε καλή δουλειά και έμεινα εκεί 42 χρόνια. Ήμουν ο αριθμός 4 από μια νεόκτιστη εταιρεία, να είμαι νοσίσταστη εταιρεία. Από τη ιατρική εταιρεία άλλης εταιρείας που θα έφτιαχνε τότε τα καλούπια για τα κόκκινα φανάρια στα αυτοκίνητα πίσω. Μια ειδική εργασία που κανείς δεν την ήξερε, ούτε τα αφεντικό ούτε αυτό, και σιγά σιγά με τα χρόνια την αποκτούσαμε και με την επιδεξιότητα που είχαμε. Εμείς βάζαμε τις ιδέες μας και αργότερα το πήρε ήδη σύνταγμα με το αφεντικό. Ήθελε στοιχεία και μας έβαζε τώρα να γράφουμε πώς το φτιάχνουμε την κάθε δουλειά για να την έχει για το μέλλον. Και έτσι έγινε. Δουλεύαμε εκεί και υπερορίες. Μετά άρχισε η δουλειά από το 75, 78. Κάποια φορά δουλέψαμε 52 ώρες straight. 50, 30, 28 ώρες, 4 ώρες ύπνο. Από Κυριακή πρωί μέχρι Τρίτη απόγευμα. Γιατί ήθελε η εταιρεία, ήθελε η Ford, όπως το ταχύτερο να πάρει την παραλαβή. Αλλά πάντοτε δουλεύαμε με υπερορίες. Δουλεύαμε τα τελευταία χρόνια σχεδόν δουλεύα παντογράφο. Σκληρή δουλειά. Αλλά μετά αυτή την εργασία τη φέρανε και την βάλανε στα μηχανήματα, τα κομπιούτερ. Έτσι γλιτώσαμε και εκεί έζησα μέσα σε 40 χρόνια, έζησα την αλλαγή που πήρε η τεχνολογία που τα χειροπρακτικά μηχανήματα, οι στόνους, οι φρένες κτλ. Πήγανε την τεχνολογία, την ηλεκτρονική, τα κομπιούτερ. Θυμάμαι ήρθε το πρώτο μηχάνημα, το φέρανε από την Ιαπωνία τότε στις αρχές του 1980. Και ήρθε ο Ιαπωνέζος και το έκανε installation που λένε. Το έβαζε στη θέση του. Μήκαμε και έτσι κάναμε 5-10 που είμαστε τότε τεχνίτες. Το κοιτάζαμε. Κοιτάζω ο Ιαπωνέζος πατάει και βγάζει απάνω στο αυτό διάγνωσης. Λέω, διάγνωσης του λέω. Japanese machine knows Greek. Oh yes, λέει, it's a smart machine because it knows Greek. Αυτό ήταν το πρώτο μηχάνημα, μετά άρχισε όλα τα σιγά σιγά με τον χρόνο και φεύγαν τα μηχανήματα, τα παλιά και ήρθαν καινούργια. Οι εργασίες όλα, μπορώ να πω, τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και αμερικάνικα, όλο αυτό το είδος, τα καλούπια, μήτρες μέσα περνούσαν από τα χέρια μου, γιατί στην αρχή ήμουν μόνος σε αυτό το τμήμα.
πολλές φορές βρέθηκα στη, και εδώ στην Αμερική, στο Γουίνσορ, κάτω στη, στο Ιλινόις, στην Ευρώπη επίσης, στη Βαλέο Σιλβάνια στην Αμερική, Βαλέο στη Γαλλία, μια πολιτεία κάπου 150 χιλιόμετρα νότια από το Παρίσι. Επίσης στη Βαρκελόνη, αρκετές φορές. Και εκεί μέσα πέρασα με 41 και μισό, συν κάτι μήνες. Που... Αλλά ο χρόνος που δούλεψα όμως είναι με τις περιορίες, γιατί από τα... στα 25 χρόνια δουλεύαμε πάντοτε με 60-65 ώρες τη βδομάδα. Τα πρώτα χρόνια ήσανται ωραία τα... για τα μεβή. Ήταν κάποιες χρονιές που περνούσε τις 100.000 δολάρια τη δεκαετία του 80 με δυο πλουρωμένα χέρια. Αλλά ήθελε κάποια προσοχή, την οποία εγώ δεν ήξερα. Την οκή που προσπαθούσα ήταν να κάνουμε τις δουλειές και να φεύγουμε. Ήταν ένα αφεντικό εκεί, καλό αφεντικό, και αυτός ήταν, είχε έρθει η μάνα του στο, στον Καναδά. Το πατέρα τον είχαν σκοτώσει οι φασίστες του Μουσουλίνη. Και αυτή είπα ότι βρέθηκε ξανά στη, εκεί στον Καναδά ένα άλλο Ιταλό, ο οποίος αυτός είχε τη, την πρώτη εταιρεία. Έφυγα όταν είχε κάπου 230 άτομα. Πριν ένα χρόνο με είχαν καλέσει ο συνταξιούχος με, φυσικά έτσι στο, στο χριστουγεννιάτικο πάρτι που κάνουμε. Είχαν τα 450 άτομα, δηλαδή κάνανε, φυσικά κάνανε την παραγωγή. Τα πρώτα χρόνια δεν κάναμε παραγωγή, με τα πλαστικά που φτιάχνανε τα... Και εκεί η κομπανία προχωράει. Φέτος δεν κατόρθωσα να πάω στο χριστουγεννιάτικο πάρτι που κάνω. Αυτό το διάστημα η σύζυγός σας με τι ασχολήθηκε εκεί πέρα? Ασχολήθηκε για αυτή, να βοηθήσει. Δούλευε κατοίκον με δυο μηχανές. Ραπτική. Η τέχνη που είχε μάθει στην πατρίδα, δηλαδή. Από το εργοστάσιο, τα φέρανε στο σπίτι κάποιος τα έφτιαξε λίγα λίγα, τα έπαιρνε και ασχολούνταν. Αλλά ήταν δύσκολα χρόνια. Θυμάστε με τα παιδιά σας να παίζατε ή να πηγαίνετε γκρομές, τέτοια πράγματα? Όταν ήταν μικρά. Κάτι λίγα, γιατί εγώ δούλευα πολλές ώρες. Έφαγα το πρωί τις 6, γύριζα τις 7-8. Ποτέ να παίξεις. Σαββατοκύριακο πολλές φορές δουλεύαμε, αλλά και τα παιδιά μεγαλώσαν φυσικά μόνα τους, με τη μάνα τους. Και κάποια στιγμή εσάς σας έρχεται η πρώτη έμπνευση, αυτά που σκέφτεστε, να τα γράψετε κάπου. Α, ναι, αυτό δεν το είπαμε. Εκεί στη... μεγάλο γύρο, ας υποθέσουμε, 10 χρόνια ήταν από το... 15 χρόνια να γυρίσουμε στην πατρίδα. Από το 70. 75 πήγαμε μια... κάτι λίγο, μέχρι το 85. Και είσαι μέσα στο μηχανουργείο να είμαι τόσες ώρες. Δεν μπορεί να... τι να κάνεις. Και εκεί είναι που ερχόσατε πνεύσεις, έγραφα. Στην αρχή έγραφα μέχρι το 78, έγραφα κανένα τραγουδάκι από εκείνα τα παλιά που ερχόσανε πνεύσεις. Αυτά ήσανται όμως για τη δημοτική μουσική παράδοση. Όπως όταν τα έβγαζα παραδοχάρια, έβγαζα και τη μουσική μαζί. Τραγουδούσε ένα τραγούδι, έπνευση με τη μουσική. Μα μερικά τραγούδια όπως τα τραγούδισα, έτσι μείνανε, χωρίς αλλαγή, διόρθωση. Αλλά μετά είδα, λέω, αυτά τα τραγουδάκια
δεν έχουν πια παράδοση. Έτσι σκέφτηκα να συνεχίσω σε ένα βηματάκι. Άρχισε μερικά βηματάκια. Μετά κάτι ξέσπασε μέσα μου και έβγαζε και τα μεγάλα, τα οποία δεν μπορούσα να σταματήσω κάπου. Μετά βρήκα το κόλπο κάπου να σταματήσω. Τότε είχα συντάξει και έγραψα το πρώτο. Το εμπνεύστηκαμε κάπου, έτσι κάπου, λίγους στίχους. Δύο σελίδες παραμεγάλα. Μετά μου άρεσε το περιεχόμενο και το έκανα με 70 σελίδες. Είναι αυτό το πρώτο που είχα τυπώσει το 2002 κάπου. Και στο Μόντρεαλ, το νηφικό μιας ορφανής. Δεν είχα τίτλο σε αυτό. Και στο τέλος, ρώτησα από εδώ, ρώτησα μια φιλόλογο που μάρα μας λέει και σε έδωσα 2-3 τίτλους και μου διάλεξα αυτό, λέει, καλό είναι. Και σχέση με το περιεχόμενο. Έκανα φυσικά και κάτι προσθήκες μέσα. Αυτά, πώς τα γράφατε, δηλαδή πρακτικά είχατε ένα χαρτί και ένα μολύβι μαζί σας, πώς γινόταν? Πάντοτε είχα ένα μικρό μπλοκάκι, έκανα μερικές σημειώσεις σε χειρόγραφα και είχαν μείνει μέσα σε κάτι μπόξα που λέμε. Αντίσατε διάφορα. Ήσατε μικρά, μεγάλα. Θυμάμαι να δουλεύεις τώρα, να είσαι στις 1 η ώρα, νύχτα. Δούλευα υπερορίες σε ένα άλλο μηχανολογείο, ένα γνωστό του κουμπάρου μας. Εκεί απάνω στο, για να βγεις από το... Θυμάμαι να λέω, να είμαι δυο στίχους, ας πούμε, ψυχή μου πολύ τάραχη και χιλιοπικραμένη. Μην είσαι τάχα μαρτωλή, μην είσαι κολλασμένη, γιατί χτυπάς τα νύχια σου και τάιλα τα φτερά σου, σε ξενιτιά στα ξόβεργα, τι είναι τα μαρτυμά σου. Αυτό την άλλη μέρα γινόταν πείμα, όπως και πολλά άλλα. Όπως και εκεί θυμάμαι, το είχα στείλει κάπου για δημοσίευση και μου είχαν στείλει το τρίτο βραβείο. Το θάνατο σου ξενιτεμένο του έδωσα μετά το τίτλο. Και γράφω να είμαι σιγά σιγά στην ξενιτιά πεθαίνεις, αργός μαρτυρικός ο θάνατός σου. Τα χέρια σου στα σίδερα πιασμένα του νους μου ταξιδιώτη στο χωριό σου. Κι άλλα πολλά που έρχονται τα μάζευα σε κάτι χειρόγραφα. Εκεί έβγαινε ο καημός της ξενιτιάς τα χρόνια τα παλιά. Γι' αυτό τους έδωσα αυτό το τίτλο. Γριλούδα του βουνού και καημή της ξενιτιάς. Αυτό το τίτλο τον έδωσα για ένα το πρώτο ποίημα που υπολόγισα ότι να βάλω κάτω. Το έχω βάλει στο βιβλίο. Τα γριλούδα του βουνού. Ήτανε γιατί ήτανε, τον βρήκα μόνος μου αυτό ότι όχι τέχνη έπρεψη έτσι να βάζεις τις λέξεις της ελληνικής μας που είναι τόσο πλούσια, τόσο ευχάριστη να τις βάζεις στο μέρος να ταιριάζουν, να δίνουν μια αρμονία και αυτό σαν να βουτήξεις το χέρι σου μέσα στο μέλι τις ποιήσεις. Μια φορά άπαξ έχω γράψει εκεί πέρα, αφού έχεις δοκιμάσει το mail, μετά βάζεις και πιάκεις πιο πολύ μέσα στην κυψέλη της ποίησης. Και έτσι βγήκε μια ποικιλία. Α, και συνεχίζει καμιά φορά, γράφω κανένα ποιηματάκι. Με τους παλιούς συνομήλικους στο χωριό, έχετε επαφές? Κάτι λίγες, ναι. Θυμάμαι ένα συνομήλικο που είμαστε και στρατιώτες μαζί, αυτός ήταν στις μεταφορές που είπαμε το... Χαθήκαμε από 17 χρονών, ξέρω εγώ. Τελικά μετά είχα μάθει ότι είναι στο Σικάγο. Όταν πέρασε μια φορά στο Σικάγο, είχα το τηλεφωνό φυσικά από το αδερφό της στο χωριό
τον επέρνω και του λέω θα είμαι στο τάδε μέρος. Αυτός έτυχε να δουλεύει μέσα στο αεροδρόμιο στο Σικάγο. Μπήρα τηλέφωνο, είμαι στο τάδε. Ερχόταν, λέω, θα τον γνωρίσω μετά από 40 χρόνια. Είχαν περάσει. Κοιτάζω να μου ερχόταν ο Νίκος, ίδιος ο πατέρας τον Παρβοβασίλης. Εντάξει, λέω τώρα. Εκεί αγκαλιαζόμαστε, το είχα πει μεταξύ τις κοπέλες, περιμένω κάποιον να φωνές αυτές τα παλαμάκια να είμαι εκεί στο δρόμο που είσαι από το... Μετά όταν βρήκα άλλες 3 φορές εκεί, όταν πήγα στην Αμερική και περνούσα από εκεί, το, γιατί δούλευε δίπλα σε ένα λίγο ρέστορα μέσα στο αεροδρόμιο. Τότε συναντάω στην πατρίδα, στο χωριό. Έρχεται και αυτός το καλοκαίρι, φυσικά είναι συνταξιούχος. Όταν πηγαίνετε τώρα στην Ελλάδα για διακοπές, πού μένετε? Στην Ελλάδα, ναι, έχουμε φτιάξει ένα δικό μας σπίτι. Πήραμε τα μέτρα από ένα σπίτι που έχουμε στο Μόντρεαλ και φτιάξαμε και εκεί με το σκεπτικό κάποτε να γυρίσουμε στην πατρίδα. Έχετε στο μυαλό κατά νου να γυρίσετε στην πατρίδα? Αυτό δεν φεύγει. Ο καημός της ξενιτιάς δεν φεύγει. Αυτό μου είπε το περασμένο καλοκαίρι εκεί στο Μόντρεαλ. Έτυχε μια άγνωστη κυρία, η Νίδα εκεί γειτόνισσα. Είχα ξαναμιλήσει μαζί της. Έτσι λέω, πάω στην πατρίδα για διακοπές. Ένα παιδί μου λέει, και εγώ λέει την πονάω την πατρίδα. 75 χρόνια λοιπόν λέει, ο καημός δεν φεύγει. Συγκεκριμένα εγώ δούλεψα στο Μόντρεαλ, δούλεψα σε αυτήν την εταιρεία, αλλά η ζωή μου ήταν στην πατρίδα. Εκεί που γράφω να είμαι για τα ψηλά βουνά, που κάθε νύχτα λέει κάθε βράδυ περπατώ. Όταν δηλαδή την ημέρα δούλευα στο μηχανολογείο, ενώ το βράδυ περπατούσα στα βουνά της πατρίδας. Έτσι πέρασαν τα χρόνια, πέρασε η ζωή. Τι άλλο να πει κανείς. Ήταν τα παράξενα του λαού μας, γιατί όταν πήγαμε μετά από 40 χρόνια στην πατρίδα, διαφορά στο λαό μας. Άλλαξε γενικά. Καλά, φυσικά παντού μπορεί να άλλαξε, αλλά τότε είδαμε τη διαφορά. Προσπάθησα το καλοκαίρι να κάνω μια παρουσίαση για 2 βιβλία και στην Πάτρα, αλλά είμαι ξένος στον τόπο. Δεν βρήκα 2 άτομα να πούνε 2 λόγια. Εκεί στο χωριό που έκανα πριν 3 χρόνια, 4, είχα βρει έτσι μια νυψά μου και ένα ξάδερφο, τι είπανε 2 λόγια. Άγαμε τότε, θυμάμαι, ένα αργή στη ζούγνα και στο καφενείο, τους χαίρεσα. Έβγαλα τα έξοδα. Δεν γίνω ότι έκανα κανένα κέρδος. Μην νομίζετε, του λέω στο χωριό, ότι δεν πρόκοψα στο καναδάκι, δεν πρόκοψα από εσάς. Και χαρήκανε να με πάντες. Λίγο πριν κλείσουμε, θα σας κάνω 2 ερωτήσεις. Η μία ερώτηση, η πρώτη, είναι αν κλείσετε τα μάτια σας και προσπαθήσετε να θυμηθείτε έναν δρόμο ο οποίος σας έρχεται αβίαστα στο μυαλό. Ποιος είναι αυτός ο δρόμος? Στα νικά μου χρόνια φυσικά, όταν ανέβαινα στο βουνό με το άλογο, με το ζώο, νύχτα χαράματα, πήγαινε προς Ανατολάστρα. Εκεί ήταν η έμπνευση που έβγαζα και από τότε πείματα. Αλλά δεν είχα την αυτή να τα γράψω. Ζώο προχωρούσε και εγώ έφευγα και έφευγα σε άλλους κόσμους. Φανταστικά. Ήταν κάτι, το κάτι άλλο φυσικά. Από εκεί έχει μείνει η έπνευση και έγραφα εδώ με τα πείματα. Ωραία. Άλλο τι να θυμάμαι να είναι τώρα. Δεύτερη ερώτηση. Άμα σας ζητήσω να μου πείτε ποια είναι η πιο
έντονη μυρωδιά που θυμάστε. Ποια είναι? Έντονη μυρωδιά είναι με τα αγριολούλουδα του βουνού. Πολλά από αυτά. Είναι τα μυρόνια που πέρυσι έτυχε και πήγα Μάιο και πήγα στο βουνό και μάζεψα αρκετά για φτιάξε και ράπη. Δώσε μου πίτα να με. Κι άλλα πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ φυσικά πάρα πολύ για την τιμή που με έκανες. Να είστε καλά.